Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε την πραγματοποίηση του πρώτου σεμιναρίου με εξειδικευμένα αγγλικά εμπορικής διάστασης και επαγγελματικής που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στις 29 και 30 Σάββατο και Κυριακή Ιουνίου του 2013 στην αίθουσα συνεδρίων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Το συγκεκριμένο σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών και με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Είναι αφορά μέλη του Επιμελητηρίου, είναι εντελώς δωρεάν για τα μέλη του και θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Νομίζω ότι η απαραίτητη προϋπόθεση που πρέπει να έχουν τα μέλη μας για να μπορούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο να έχουν γνώσεις αγγλικών επίπεδου lower. Είναι πολύ πολύ εξειδικευμένο και είναι στα πλαίσια της φιλοσοφίας που έχουμε αναπτύξει εδώ σαν Επιμελητήριο Αρκαδίας και προσπαθούμε να κάνουμε εξωστρεφείς στις επιχειρήσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να λέμε ότι γνωρίζω αγγλικά. Δεν είναι τόσο απλό πράγμα το να γνωρίζεις αγγλικά με το να μιλάς με συγκεκριμένη ορολογία προκειμένου να κάνεις μια διαπραγμάτευση, να κλείσεις μια δουλειά. Αυτή την ανάγκη λοιπόν προσπαθούμε να καλύψουμε μέσω αυτού του σεμιναρίου και θα είναι για 12 άτομα στο πρώτο σεμινάριο. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε ανταπόκριση, ήδη έχουμε κάποια ανταπόκριση από τη στιγμή που το ανακοινώσαμε και νομίζω ότι θα είναι υποβοηθητικό στο ζήτημα της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Ένα δεύτερο ζήτημα που εντάσσεται στην ίδια φιλοσοφία είναι οι προσφορές που η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σαν Επιμελητήριο Αρκαδίας και η πρώτη φάση αυτής της συνεργασίας αφορά τον οδηγό εκπτώσεων και προνομίων. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε όλες τις επιχειρήσεις της Αρκαδίας μία φόρμα όπου ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να τη συμπληρώνει και να βάλει το ποσοστό έκπτωσης που έχει αποφασίσει να κάνει για τους φοιτητές. Όπως γνωρίζετε, η πόλη μας έχει κάποιους φοιτητές και μέχρι στιγμής δεν έχουν εκείνη τέτοιου τύπου προσπάθειες που είναι και προς την κατεύθυνση της προώθησης των πωλήσεων των επιχειρηματικών αλλά και προς την κατεύθυνση να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που ζουν στην πόλη μας, να μείνουν με πολύ καλές αναμνήσεις, να μπορούν να χαλάνε κάποια χρήματα στην αγορά της πόλης και να νιώθουν μια ζεστασιά στον τόπο που σπουδάζουν, που όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, στον τόπο που σπουδάσαμε έχουμε εξαιρετικές αναμνήσεις όλοι και γι' αυτό θέλουμε και εμείς να το κάνουμε πιο φιλικό. Προτρέπω λοιπόν τους επιχειρηματίες της πόλης μας και όχι μόνο, ολόκληρης της Αρκαδίας, γιατί όπως γνωρίζετε τα παιδιά κάνουν και εκδρομές και προς τα βουνά και προς τις παραλίες Κοινουρίας, να κάνουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και με το ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς θα βγει και ένας οδηγός το οποίο θα το παίρνουν και οι πρωτοετής, οι καινούργιοι φοιτητές που θα εισαχθούν φέτος για να μπορούν να ξέρουν σε ποιες επιχειρήσεις θα μπορούν να απευθυνθούν για να λάβουν τις συγκεκριμένες εκπτώσεις. Και τρίτο ζήτημα που ήθελα να συζητήσουμε είναι ο μαθητικός διαγωνισμός της επιχειρηματικότητας. Ο τρίτος μαθητικός διαγωνισμός της επιχειρηματικότητας, τον οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει θεσμοθετήσει τα τελευταία χρόνια το Επιμελητήριο Αρκαδίας με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Το λέω και το ξαναλέω. Πλέον οι νέοι δεν έχουν πολλές επιλογές, δεν έχουν την επιλογή τουλάχιστον του δημοσίου. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουν τη λύση της επιχειρηματικότητας. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε εμείς σαν Επιμελητήριο Αρκαδίας να το περάσουμε ως φιλοσοφία στα παιδιά από το γυμνάσιο και το λύκειο.
τους δίνουμε εμείς συγκεκριμένα εργαλεία από το επιμελητήριο προκειμένου να κάνουν κάποια business plan, κάποια marketing plan, να μας παρουσιάσουν. Ο φετινός διαγωνισμός συγκεκριμένα είχε ως θέμα προωθητικές ενέργειες τοπικών προϊόντων προς το εξωτερικό, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρουν τρόπους τα παιδιά να τυποποιήσουν, να πιστοποιήσουν, και είχαμε, οφείλω να σας πω, εξαιρετικές συμμετοχές και εξαιρετικές εργασίες. Το πρώτο βραβείο το κέρδισε το Γυμνάσιο Λεβιδίου, το πρώτο βραβείο είναι της τάξης των 1.500 ευρώ, το κέρδισε το Γυμνάσιο Λεβιδίου. Το δεύτερο βραβείο το κέρδισε το ΕΠΑΛ του Άστρους. Το τρίτο βραβείο το Γενικό Λύκειο του Λεωνιδίου. Και υπήρξαν και δύο προσφορές από επιχειρήσεις της Αρκαδίας να αθλοθετήσουν δύο βραβεία ακόμα, γιατί η επιτροπή του που αξιολόγησε τις συγκεκριμένες δουλειές ήταν σε πολύ έτσι θέση δύσκολη να μπορέσει να κατατάξει τις προσπάθειες των παιδιών, και έτσι το Γυμνάσιο Τυρού κέρδισε ένα βραβείο καινοτομικής ιδέας, και το ΕΠΑΛ της Μεγαλόπολης το βραβείο καλύτερης προώθησης και μάρκετινγκ της περιοχής τους. Αυτά τα δύο τελευταία βραβεία αθλοθετήθηκαν της τάξης των 500 ευρώ και αθλοθετήθηκαν από τις εταιρείες Καύσιμα Δελιγιάννης και Ειδών Θέρμανσης Σύριος, τους οποίους ευχαριστώ από την καρδιά μου που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα και σε συνέργεια με μια άλλη προσπάθεια που κάνουμε με το σύμβουλο, το σχολικό σύμβουλο των οικονομικών, να κάνουμε επιλωτικά σε κάποια γυμνάσια, να βάλουμε προθήκες με τις τυποποιήσεις από διάφορες επιχειρήσεις, προκειμένου να γνωρίζουν τα παιδιά από μικρή ηλικία, να μην ξέρουν μόνο τα μεγάλα brand name της Coca-Cola, ας πούμε, ή της McDonald's, ξέρω εγώ, ας πούμε, αλλά να γνωρίσουν και τοπικές επιχειρήσεις, να τους είναι οικεία κάποιο αφήρμα από κάποια επιχείρηση, για να έχουμε και και σαν αποτέλεσμα μεταγενέστερα την καταναλωτική συνήθεια του αρκά νέου να ψωνίζει προϊόντα τοπικά. Αυτού του τύπου τις προσπάθειες βεβαίως δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα, έτσι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σε αυτή την κρίση που περνάμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά τα πράγματα, τα μικρά, τα λίγα, και να προσπαθούμε σιγά σιγά να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, τον τρόπο σκέψης μας, την ξενομανία μας και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι ξεκίνημα ακόμα και έχουμε γύρω στους 25 με 30 επιχειρηματίες οι οποίοι διατίθενται να κάνουν ειδικές εκπτώσεις για τους φοιτητές. Ευελπιστώ ότι θα φτάσουμε στις 100 επιχειρήσεις, και μάλιστα προσκαλώ και πάλι μέσα από τα κανάλια σας τους επιχειρηματίες να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Όπως επίσης και το θέμα με τα αγγλικά, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάνουν αιτήσεις. Φαντάζομαι είναι πάρα πολλά νέα παιδιά που ασχολούνται με επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, έχουν επίπεδο αγγλικών lower, και θα τους είναι πάρα πολύ ωφέλιμο να κάνουν μια τέτοια επιμόρφωση. Κύριε Πρόεδρε, έχετε κάνει μια επίσκεψη στο Βρετάνη για το θέμα αυτό με τις τιμές και τα λοιπά. Πιλωτικά έχει γίνει κάτι ούτως ώστε να ξεκινήσει να δούμε πού βρίσκεται, δηλαδή αν προχωρήσει αυτό. Η απόφαση ακόμα μας, και από τα καφενεία. Δηλαδή, η απόφασή μας είναι να το ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβριο. Όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι τέλος της σεζόν, τα παιδιά θα φύγουν σε 10-15 μέρες ας πούμε. Yeah. Να έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τον οδηγό. Και σας είπα ότι ευελπιστώ ότι θα περάσουμε τις 100 επιχειρήσεις που θα κάνουν τέτοια προσφορά.